η διοργάνωση των εκδηλώσεων Διάκεια 2016 είναι για εμάς υψηλό χρέος τιμής και καθήκον προς τον ήρωα και πρωτομάρτυρα της Ρούμελης Αθανάσιο Διάκο, που αγωνίστηκε και θυσιάστηκε για την ελευθερία. Ο τόπος μας είναι ο τόπος που γεννήθηκε, έζησε και μαρτύρησε ο Αθανάσιος Διάκος. Ο τόπος μας συναισθάνεται το χρέος του, τιμά τον ήρωα, τη λεβεντιά, την αυτοθυσία και κρατά ζωντανή την ιστορική μνήμη, την ακριβότερη κληρονομιά που μας δόρισε ο ίδιος και τα παλικάρια του. Ο Αθανάσιος Διάκος αγωνίστηκε ατρόμητος απέναντι σε πολλαπλάσιους εχθρούς και δίνοντας τη ζωή του δίδαξε σε όλους εμάς ήθος και πίστη στα ιδεώδη του έθνους και της ελευθερίας. Η θυσία του Αθανασίου Διάκου αποτελεί για μας σύμβολο αντίστασης σε κάθε είδους συμβιβασμούς και φωτεινό παράδειγμα αυταπάνησης, για να μην ξεχνάμε ποτέ τις μεγάλες στιγμές της ιστορίας μας και τα πολύτιμα διδάγματά της που άφησαν σε εμάς παρακαταθήκη οι πρόγονοί μας, για να πορευόμαστε με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια προς το μέλλον. Είναι ιδιαίτερη η τιμή και η χαρά για το Δήμο Λαμιαίων να συμμετέχει και να συνδιοργανώνει μαζί με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το παράρτημα του Λυκείου Ελληνίδων τον επίσημο εορτασμό για τα Διάκεια του 2016. Την τοπική μας εορτή που έχει ως στόχο να τιμήσουμε τον εθνικό μας ήρωα, τον Αθανάσιο Διάκο, αλλά και τους υπόλοιπους αγωνιστές του 21 που έγραψαν λαμπρές σελίδες, δίνοντας ακόμη και τη ζωή τους το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου για την ελευθερία της πατρίδας και για την αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Τιμούμε σε αυτές τις εκδηλώσεις τον ήρωα του 21, το όνομα του οποίου έχει ταυτιστεί ως κανένα άλλο όνομα, κανενός ήρωα, με την περιοχή και την πόλη μας. Η τελευταία πόλη η οποία επιδικάστηκε στην Ελλάδα ήταν η Λαμία στα 1832, 30 Αυγούστου, με τη συνθήκη του Λονδίνου. Την επόμενη χρονιά ήρθε στην Ελλάδα ο βασιλιάς Όθωνας και αμέσως υπέγραψε, ας το πω, διάταγμα δηλοποίηση ότι η περιοχή αυτή πλέον ανήκει στην ελληνική επικράτεια. Έτσι, στις 28 Μαρτίου 1833, τη Μεγάλη Τρίτη, έφυγαν από τη Λαμία οι Τούρκοι. Τότε ήρθε από την Αθήνα, μάλλον πέρασε από τη Χαλκίδα, ο βαβαρός αξιωματικός Αλβέρτος και ο τότε υπουργός παιδείας, ο Ιωκωβάκης Ρίζος Μερολός, οι οποίοι και παρέλαβαν την πόλη. Επομένως, η γενέθλια ημέρα της μετεπαναστατικής Λαμίας είναι η 28η Μαρτίου.